Η Κρήτη όλη αξίζει. Ποιο κλόνο του βασιλικού, βασιλικού, ποιο κλόνο του βασιλικού. Βασιλικού κόβεις και δε μυρίζει. Κόβεις και δε μυρίζει. Έως σήμερα μια τεράστια, πολύ μεγάλη ιστορική αξία για όλους τους Κρήτες, ξεκινώντας από την αδελφότητα Κρητών Αθήνας και μετέπειτα την Ένωση Κρητών Αθηνών με εμπνευστή και θεμελιωτή τον Ελευθέριο Βενιζέλο. Η Παγκρήτιος Ένωσης με τη μορφή που τη γνωρίζουμε σήμερα γεννιέται το 1946, οπότε και εγκρίνεται το πρώτο καταστατικό της με πρώτο πρόεδρο τον Αναστάσιο Χομπίτη. Και ακολουθούν ο Γιώργος Χατζάκης, ο Γιώργος Βογιατζάκης, ο Ανδρέας Τσουδερός, ο Γιώργος Παρασιανάκης, Φαλή Βογιατζάκη, Μιχάλης Πριναράκης, Ανδρέας Αναγνωστάκης, Γιώργος Γουράκης, Κώστας Ξυλούρης, Κώστας Πλέτης και ο σημερινός πρόεδρος Λαΐτης, με συγχωρείτε, και ο σημερινός πρόεδρος Γιώργος Μαριλάκης. Σήμερα όμως έχουμε 2022 και έχουμε και τον κύριο Πετράκη, παρακαλώ. Είναι λοιπόν η ώρα για τη νέα Παγκρήτιο. Την Παγκρήτιο που ο Γιώργος Πετράκης και οι συνεργάτες του οραματίζονται με τη στήριξη και τη συμμετοχή όλων των Κρητών, με τη στήριξη και τη συμμετοχή όλων εσάς. Θέλει να παραδώσει στις επόμενες γενιές, αυτό που μου έχει πει, μια Κρήτη υπερήφανη, κρητικούς υπερήφανους, και να αφήσει και το δικό του αποτύπωμα μέσα από την δουλειά του, και από ό,τι έχω καταλάβει κύριε Πετράκη είχε πάρα πολύ μεγάλη όρεξη. Ο Γιώργος Πετράκης γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Κρήτη με καταγωγή από τον Αποκόρονα και την Κίσαμο. Προσέξτε, ενώ για εμάς, για τα παιδικά μας χρόνια λένε ότι έκανε τα πρώτα του βήματα, για τον Γιώργο Πετράκη λένε ότι έκανε 5 χρόνια τα πρώτα του χορευτικά βήματα. Μέλος του χορευτικού ομίλου Ψιλορίτης, του Κωστή Μπούτσουκα και του Σωματείου Λεβεντογένα Κρήτη, του Θεοχάρη Ξηροκάκη, του Κέντρου Κρητικού Πολιτισμού, του Θοδωρή Τσόντου και τέλος του Λαογραφικού Ομίλου Κουρίτες, του Μανώλη Πατακού. Μαζί με τους συνεργάτες του δίδαξε κρητικούς παραδοσιακούς χορούς στο Σύλλογο Φρέα Αποκόρονου και στην Ένωση Κρητών Κλειφάδας για 15 ολόκληρα χρόνια. Το 2010 ίδρυσε το Λαογραφικό Ομίλο Κρήτες, όπου προεδρεύει και διατηρεί χώρο διδάσκαλος έως και σήμερα. Το 2010 εκλέχθηκε για πρώτη φορά μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο της Παγκριτίου Ενώσεως και έκτοτε εκλέγεται αδιαλείπτος. Έχει διατελέσει κοσμήτωρας και αντιπρόεδρος στο Διοικητικό Συμβούλιο της Παγκριτίου Ενώσεως. Είναι τελειόφυτος του Οικονομικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Μετροπόλιταν του Λονδίνου με μεταπτυχιακό στην Διοίκηση Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Κεντάκη των Ηνωμένων Πολιτειών, οικονομολόγος και εργάζεται ως τέλεχος στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, είναι παντρεμένος με Διροδάντη Μακράκη με καταγωγή από Ρέθυμνο και Λασίδη και έχουν δύο υπέροχες κόρες. Ο ίδιος... Ο ίδιος με τους αξιόλογους και πραγματικά διαλεκτούς συνεργάτες του, που θα τους γνωρίσουμε έναν-έναν ξεχωριστά απόψε, ζητούν τη στήριξή σας, ζητούν τη στήριξη όλων των Κρητών της Αττικής για να ξαναδώσουν στην Παγκρήτιο την έγκλη και τη θέση που της αρμόζει στο πολιτιστικό γίγνεσθε της πρωτεύουσας. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, παρακαλώ να υποδεχτούμε όλοι μαζί με ένα πολύ θερμό χειροκρότημα τον πρόεδρο του Λαογραφικού Ομίλου Κρήτες και υποψήφιο πρόεδρο της Παγκρητίου Ενώσεως με τον συνδυασμό Νέα Παγκρήτιος, τον κύριο Γιώργο Πετράκη.
Σας καλωσορίζω και εγώ με τη σειρά μου και σας ευχαριστώ από καρδιάς για την παρουσία σήμερα. Εκλεκτοί φίλοι, εκλεκτοί προσκεκλημένοι, άρχοντες της κριτικής παροικίας εδώ στην Αθήνα, σας χαιρετώ και σας ευχαριστώ που ήρθατε σήμερα εδώ. Είμαι βαθιά συγκινημένος για πολλούς λόγους σήμερα, πιο πολύ όμως γιατί η παρουσία σας εδώ στη γεμάτη αυτή πέρυσι η αίθουσα του ξενοδοχείου Πλάζα μας, που ευχαριστούμε πολύ τη διεύθυνση για την παραχώρησή της, δίνει σε μένα και τους συνεργάτες μου ελπίδα για το αύριο του Πατριωτίου και δύναμη να διεκδικήσουμε με μεγαλύτερη πυγμή και πείσμα όσα οραματιζόμαστε και προσβλέπουμε για την Παγκρέτιο Ένωση. Από μικρός όταν έκανα τα πρώτα μου χορευτικά βήματα ένιωσα πως η ίδια μου ύπαρξη είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την παράδοση και το διαρκή αγώνα και τη διάδοση και μεταλαμπάδευση στους νεότερους. Και είναι η αγάπη αυτή για την παράδοση και τη συνέχισή της που με οδήγησε να εμπλακώ ενεργά με τα πολιτιστικά δρόμενα από τα πρώτα κιόλας χρόνια της συμμετοίκησή μου σε αυτή. Αρχικά ως μέλος κριτικών πολιτιστικών σωματείων και χωροδάσκαλος, στη συνέχεια ως επαγγελής ο ίδιος του λαογραφικού ομίλου Κρήτες, που έχω την τιμή και τη χαρά να προείσαμε εδώ και 10 χρόνια. Έζησα και ζω από κοντά την καθημερινότητα των κριτών της Αττικής, τις αγωνίες, τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα κριτικά σωματεία της Αττικής, τον αγώνα να προσελκύσουν και να κρατήσουν τον κόσμο κοντά τους. Ο καθημερινός αυτός αγώνας επιβίωσης των κριτικών σωματείων της Αττικής, αλλά και η αγάπη μου για την παράδοση και τον πολιτισμό της Κρήτης, ήταν αυτά που με έκανα προχωρήσω στην ενεργή μου ενασχόληση με την Παγκρέτιο Ένωση, θέτοντας υποψηφιότητα ως σύμβουλος για πρώτη φορά το 2010, την ίδια ακριβώς χρονιά που ιδρύθηκαν και οι Κρήτες. Έκτοτε εκλέχτηκα τρεις συνεχόμενες θητείες, υπηρετώντας την Παγκρέτιο Ένωση από διάφορες θέσεις ευθύνης, όπως αυτές του Αντιπροέδρου και του Κοσμήτωρα. Και είναι αυτή η περιδεκαετή ενασχόλησή μου με την Παγκρέτιο που μου έδωσε τη μοναδική ευκαιρία να γνωρίσω από κοντά και να αποκτήσω ιδία αντίληψη για την εξέχουσα θέση που κατέχει και εξακολουθεί να κατέχει η Παγκρέτιος στην καρδιά των κριτικών της Αττικής. Τις ανάγκες, τα προβλήματα, τις αγωνίες που αντιμετωπίζουν οι Κρήτες της Αττικής και την αρρωγή που χρειάζονται το μεγαλύτερο σωματείο με στοχευμένες δράσεις και παρεμβάσεις. Τη δίψα και την προσμονή των κριτικών για πολιτιστικές εκδηλώσεις με ποιότητα, ουσία, με επίκεντρο την παράδοση, αλλά και τον άνθρωπο. Την επιθυμία των Κρητών για μια Παγκρέτιο εξωστρεφή που θα τους παρέχει τη δυνατότητα συμμετοχής με όρους και προϋποθέσεις που δεν την απομακρύνουν από αυτή, αλλά δίνουν στα παιδιά τους και στα εγγόνια τους τη δυνατότητα να γίνουν και τα ίδια μέλη αυτής της μεγάλης κοινότητας. Την αδύρυτη θέληση για ανανέωση του Παγκρετίου, εξάλληψη κάθε παλιάς νοοτροπίας και τακτικής του παρελθόντος που ευνοεί την πόλωση, το διχασμό και την αποχή. Έχοντας διαπιστώσει όλα αυτά και κυρίως έχοντας στηρίσει σαφές αποστάσεις από κάθε τι φορά ήταν ενάντια στις δικές μας αρχές και αξίες, στη δική μου οπτική για την ουσία και την παρουσία της Παγκρετίου, πήρα μετά από όρημη σκέψη και μακρές συζητήσεις με στενούς συνεργάτες και φίλους που μοιραζόμαστε το ίδιο όραμα, την απόφαση να θέσω εαυτό στην υπηρεσία της Παγκρετίου από τη θέση του υποψηφίου Προέδρου. Είναι με ένα δικό, μοναδικό σκοπό να παραδώσουμε σε επόμενες γενιές μια ανανεωμένη, δυνατή, ενωμένη Παγκρέτιο, τη νέα Παγκρέτιο που όλοι οραματιζόμαστε. Και ήταν πραγματικά μια δύσκολη απόφαση εν μέσω έντονων πιέσεων και ποδίων. Παρ' όλα αυτά, με τη στήριξη των συνεργατών και με όλων εσάς, καταφέραμε να μείνουμε δυνατοί και ακέραιοι και να στεκόμαστε περήφανα και με αξιοπρέπεια απόψε μπροστά σας, διεκδικώντας πρώτα απ' όλα την εμπιστοσύνη σας στο πρόσωπό μας, στις θέσεις και στις επιδιώξεις του συνδυασμού που έχω την τιμή σήμερα να είμαι επικεφαλής. Είμαι πραγματικά τυχερός που έχω δίπλα μου ανθρώπους που μοιράζονται το ίδιο μεράκι και αγάπη για την παράδοση, που έχουν θητεύσει επί σειρά ετών σε κριτικά πολιτιστικά σωματεία, που έχουν προσφέρει στην παράδοση και τον πολιτισμό της Κρήτης, ο καθένας από το δικό του μετερίζει.
Δράτω μου στο σημείο αυτό της ευκαιρίας να σας ευχαριστήσω όλους που μου έκανε την τιμή να σταθούν πλάι μου σε αυτό το δύσκολο αλλά αξιόλο αγώνα για την αναγέννηση του Παγκρατίου Ενώσεως. Ένα χειροκρότημα στους υποψήφιους συμβούλους. Αυτούς τους ανθρώπους, επιστήμονες, τεχνοκράτες, επιχειρηματίες, επιτυχημένους επαγγελματίες, ο καθένας στο επαγγελματικό του χώρο, χτίσαμε το απρόσβλητο οικοδόμημα του συνδυασμού, τη Νέα Παγκρίπιο. Ένα οικοδόμημα με γερές βάσεις και ισχυρούς πυλώνες, που θέλει να φέρει την Παγκρίπιο και πάλι κοντά στους Κρήτες και τις κρίσεις της Αττικής. Και το οικοδόμημα αυτό δεν είναι άλλο από το πρόγραμμά μας. Ένα πρόγραμμα απολύτως ρεαλιστικό που απεικονίζει με το πιο γλαφυρό τρόπο σκέψεις και επιδιώξεις κάθε πρωτικού της Αττικής για την Παγκρίπιο του αύριο, τη Νέα Παγκρίπιο. Δομημένο με μεράκι και αγάπη για την παράδοση της Κρήτης, τη διάδοση και την εξέλιξή της. Από ανθρώπους σταθερά παρόντες στα κριτικά δρόμενα, που ζουν τις καθημερινές ανάγκες των κριτικών σωματείων, που πασχίζουν για την πλήρωσή τους. Το πρόγραμμα της Νέας Παγκρατίου αγγίζει κάθε πτυχή της κριτικής ψυχής και δείχνει πως πρέπει πραγματικά να είναι η επόμενη μέρα της Παγκρατίου Ενώσεως. Βασικοί πυλώνες του προγράμματός μας. Πολιτισμός. Εκδηλώσεις με στόχο τη διαφύλαξη της άλλης πολιτιστικής μας κληρονομιάς, εκθέσεις βιβλίων, ζωγραφικής, εκδηλώσεις με επίκεντρο την κοινωνική συνεισφορά, αναβίωση κριτικών ενθύμων. Σύσφιξη σχέσεων με κριτικά σωματεία. Σύσφιξη σχέσεων της Παγκρατίου Ενώσεως με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτιστικών Κριτικών Σωματείων, ούτως ώστε με τη δική της καθοδήγηση και τη δική μας συνδρομή να έρθουμε όλοι πιο κοντά για να αντιμετωπίσουμε από κοινού τα μεγάλα προβλήματα των κριτικών συλλόγων στην Αθήνα και Κρήτη. Συνδιοργάνωση με την Ομοσπονδία μέσω αυτής πολιτιστικών εκδηλώσεων και δράσεων με τη συμμετοχή κριτικών σωματείων. Επαφή, επικοινωνία και στενότερη συνεργασία με σωματεία του εξωτερικού. Τεχνολογικός εξυγχρονισμός του Παγκρατίου Ενώσεως. Ηλεκτρονική ενημέρωση των πανταχών κριτών για τις δράσεις του Παγκρατίου Ενώσεως. Δημιουργία εικονικού μουσείου Παγκρατίου, ηλεκτρονικά σεμινάρια, μουσικής, λαογραφίας. Το σπίτι του κριτικού που ακούγεται πολλά χρόνια, ακούγεται τα τελευταία 10-15 χρόνια. 12. Πόσα χρόνια είμαι στην Παγκρίτιο. Άρα έχουμε ρίδι τις ευθύνες κι εγώ. Έχω. Τώρα όμως από εδώ και πέρα αναλαμβάνω το χρέος να το αλλάξω. Το σπίτι του κριτικού που θα αποτελεί κέντρο πολιτισμού με αίθουσα συνεδρίων, έκθεση φωτογραφίας, βεστιάριο με κριτικές φορεσιές, χώρο εκδηλώσεων με δυνατότητα προβολής οπτικοακουστικού υλικού με σύγχρονα μέσα. Θα μπορεί να φιλοξενεί δράσεις και των υπολείπων φυσικά κριτικών σωματείων της Αττικής. Υπάρχει ήδη μεγάλη, για όσους δεν γνωρίζετε, αξίας ακίνητο στην Κηφισιά, ιδιοκτησία της Παγκρατίου που μπορεί να αξιοποιηθεί ανταποδοτικά. Σεμινάρια κριτικής κουζίνας, δίνοντας βάση στη μεσογειακή διατροφή, μουσικής από καταξιωμένους κριτικούς καλλιτέχνες, από χοροδιδάσκαλους, οργανωποιίας, κατασκευής κριτικού μαχαιριού, κατασκευής τηβανιών, παραδοσιακών φαρεσιών και άλλα. Ημερίδες παρεμβάσεις. Κάτι που νομίζω η Παγκρίτιο υστερεί σε αυτό και πρέπει να ανοίξει αυτό το κομμάτι. Ανάδειξη περιοχών Κρήτης με θεματικές παρουσιάσεις και εκδηλώσεις. Ημερίδες για την ανάδειξη της κριτικής διαλέκτου. Σύσφιξη σχέσεων με Δήμους και Περιφέρειες Κρήτης. Ημερίδες για την ανάδειξη επίκαιρων προβλημάτων της Κρήτης. Παρεμβάσεις όπου θίγονται τα συμφέροντα της Κρήτης. Πράγματα που νομίζουμε ότι είναι αυτονόητα, ότι πρέπει να γίνονται, πρέπει να τα βάλουμε μπρος και να ξεκινήσουν. Ερευνητικές ομάδες. Θα συσταθούν ερευνητικές ομάδες σε πεδία λαογραφίας, κοινωνικής ανθρωπολογίας, πολιτισμολογίας, ιστορίας και επιχώριας ιστορίας, προφορικής ιστορίας, πληροφορίας, λαϊκής προφορικής παράδοσης, πίστης, ειδικής ζωής λαϊκής τέχνης, εθνικής ζωής και πολιτιστικής ταυτότητας. Έχουμε έρθει σε επαφή με επιστήμονες του είδους και όλα αυτά έχουν μπει σε ένα πρόγραμμα να τα ξεκινήσουμε και να τα προβάλλουμε. Συμβολευτικές υπηρεσίες. Επίσης κάτι εύκολο να γίνει.
δημιουργία ομάδας κριτικών επιστημόνων, η οποία θα παρέχει συμβουλευτικού χαρακτήρα υπηρεσίες στα μέλη της Βαγκριτού σε θέματα νομικά, οικονομικά, λογιστικά, πολεοδομικά. Περαιτέρω θα υπάρχει σύμβουλος ένταξης επιχειρήσεων, κριτικών επιχειρήσεων σε προγράμματα ΕΣΠΑ. Τα έσοδα της Βαγκριτίου θα είναι από μεγάλες μουσικοχορευτικές εκδηλώσεις πολιτιστικού χαρακτήρα σε χώρους όπως Ερόδιο, Μέγαρο Μουσικής, προσέγγιση χορηγιών και δωρεών, θέσπιση μόνιμης ομάδας δημοσίων σχέσεων και δράσης γι' αυτό, ένταξη σε πρόγραμμα ΕΣΠΑ, δημιουργία ηλεκτρονικής εφημερίδας που θα έχει έσοδα από προβολές και διαφήμισης και από λογιοφόρους αγοράς όταν αυτά χρειάζονται. Εθελοντισμός. Ένα κομμάτι επίσης Βαγκρίτιο είναι εύκολο να ενεργοποιήσει. Δημιουργία τράπεζα αίματος. Στήριξη ευπαθών οικονομικών και κοινωνικών ομάδων. Περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση. Συλλογή τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης για συγκεκριμένες δράσεις έναντι καταστροφών ή ανάγκης. Δημιουργία θελοντικής ομάδας πολιτικής προστασίας. Δημιουργία κοινωνικού παντυπολίου. Αξιοποίηση των υποδομών. Έχουμε την βιβλιοθήκη. Μπορεί να αξιοποιηθεί η ένταξή της σε πρόγραμμα για ψηφιοποίησή της. Δημιουργία αίθουσα εκδηλώσεων επιμορφωτικών και πολιτιστικών συγκεντρώσεων που θα φιλοξενεί τα κριτικά σωματεία της Αττικής. Ενημερωτικές διαλέξεις στην αίθουσα για ιστορικούς χώρους, μνημεία, λαϊκή παράδοση, καθώς και ζητήματα σχετικά με την παραγωγή, επιχειρηματικότητα και ανάπτυξη του τόπου. Πρόγραμμα μετήχησης στην Κρήτη. Πολλοί τα ακούσαν τι είναι αυτό. Και να σας πω την αλήθεια, εδώ μου ήρθε αυτή η ιδέα, γιατί κάποιοι μαθητές μου λέγανε, δάσκαλε, πολύ θα ήθελα να κατέβω στην Κρήτη, ρωτούσαν πληροφορίες και εμείς είπαμε να φέρουμε πληροφορίες πώς είναι τα πράγματα στην Κρήτη, τι έχει ανάγκη από Κρήτη και εμείς να τα μεταφέρουμε στους Κρήτες της Αττικής. Δηλαδή ανάπτυξη δράσεων με θεματικούς άξονες που αφορούν το εργασιακό περιβάλλον, την οικονομική δραστηριότητα της τοπικής κοινωνίας της Κρήτης και τους τομείς των επαγγελματιών με ημέρες σταδιοδρομίας, πρόσκληση επαγγελματιών και ενημέρωση μελών και παρουσίαση επαγγελμάτων που γνωρίζουν άνθηση στις μέρες μας. Όπως είπα, στόχος των παραπάνω δράσεων είναι να βοηθήσει τους κριτικούς που ζουν στην Αττική και το επιθυμούν να μετοικήσουν στον τόπο καταγωγή τους. Διαδικασίες αρχαιρεσίες. Αφήσαμε το τελευταίο, το πιο κομβικό για το συνδυασμό μας, αλλά πιστεύω για όλους και για όλους τις Κρήτες Αττικής το ζήτημα του θεσμικού εξυγχρονισμού της Βαγκριτίου. Την ανάγκη εξωστρέφειας και διαφάνειας των διαδικασιών της Βαγκριτίου. Της προσαρμογής της στις τεχνολογικές απαιτήσεις του 2021. Στόχος που για να επιτευχθεί χρειάζεται καταρχάς τροποποίηση του καταστατικού όσον αφορά τα κριτήρια εγγραφής, να υπάρχουν ξεκάθαρα και ρεαλιστικά κριτήρια εγγραφής στην Βαγκρίτιο όλων των καταγόμενων από την Κρήτη, αλλά και των απογόνων τους. Υπό τις κρατούσες καταστατικές προβλέψεις σε λίγα χρόνια δεν θα μπορεί κανείς να γραφεί στην Βαγκρίτιο, καθώς πλέον οι Κρήτες της Αττικής θα είναι τρίτης και τέταρτης γενιάς. Το καταστατικό προβλέπει πρώτης και δεύτερης. Τούτο θα έχει ως συνέπεια την αδυναμία ανανέωσης του Βαγκριτίου και ως εκ τούτου και τη συνέχισή της. Θα πρέπει περαιτέρω να ξυγχρονιστεί ο τρόπος εγγραφής στο μελών. Δεν είναι δυνατόν το 2021 οι εγγραφές να γίνονται μόνο διαζώσεις και όχι ηλεκτρονικά, με την ανάρτηση βέβαια των απαραίτητων δικαιολογητικών εγγραφών. Εγγραφής. Αναγκαία είναι επίσης η εκαθάριση του Μητρώου με τη διαγραφή των αποθανόντων, ενώ θα πρέπει να δημιουργούν κατάλληλες συνθήκες ώστε τα διοικητικά συμβούλια της Βαγκριτίου να μπορούν να παρακολουθούνται ζωντανά και από όλα τα μέλη της Ένωσης με απόλυτη διαφάνεια σε αποφάσεις που λαμβάνονται. Θα μου επιτρέψετε, κλείνοντας την παρουσίαση του προγράμματος, να σταθώ ειδικότερα σε ένα επίκαιρο ζήτημα που αποτελεί συγχρόνως και προσωπικό στοίχημα τόσο δικό μου όσο και το συνδυασμό Νέα Παγκρίτιος, την ανάγκη προαγωγής του συγκριτισμού και της κομματικής αποστασιοποίησης Παγκριτίου Ενώσεως. Προσωπικά έχω επανειλημμένως απεκδηθεί των πολιτικών ταυτοτήτων στο πολιτιστικό γίγνεσθε, ανεξαρτώτης όποιας προσωπικής ιδεολογικής μου κατεύθυνσης. Εξ αρχής στάθηκα υπέρ του ενιαίου ψηφοδελτίου των υποψηφίων και εξέφρασα απερίφραστα την ανάγκη ελεύθερης κομματικής ταυτότητας και συμπόρευσης στο μελών του συνδυασμού μου. Γι' αυτό και ο συνδυασμός, του οποίου προείσαμε, συγκέντρωσε κόλπους ανθρώπους με διαφορετική ιδεολογική τοποθέτηση, αλλά με ένα κοινό σκοπό: τον αγώνα για μια ανανεωμένη, εξωστρεφή, ενωμένη και ανοιχτή σε όλους Κρήτες Παγκρίτιο. Δεσμεύουμε λοιπόν
ενώπιό σας από το βήμα πως ως πρόεδρος θα επαναφέρω με τα επιτάσεως προς επανεξέταση και εντελεχή συζήτηση ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου της Παγκρατίου Ενώσεως το ζήτημα της καθιέρωσης του ενιαίου ψηφοδελτίου των υποψηφίων και το ασυμβίβαστο των πολιτευτών σε όλες τις παγκίδες του πολιτικού βήματος. Κλείνοντας, σας καλώ όλους να συσπηρωθούμε και ενωμένοι, απελευθερωμένοι από κομματικές ταυτότητες και ιδεολογικές διαφορές, να προσέλθουμε μαζικά στην εκλογική διαδικασία. Μόνο η συμμετοχή και η σύμπνοια μπορούν να επιτύχουν το κοινό στόχο, το συγκροτισμό, την ανανέωση του Παγκριτίου. Είναι η ώρα της ενότητας και όχι των αποστάσεων. Η ώρα της συμμετοχής και όχι της αποχής. Η ώρα για μια νέα Παγκρίτιο με όραμα που θα φέρει κοντά όλες τις μέχρι σήμερα αποκλίνουσες δυνάμεις του κριτικού στοιχείου, ώστε η επομένη μέρα να είναι για όλους τους Κρήτες Αττικής καλύτερη. Ο μεγάλος κριτικός Νίκος Καζαντζάκης μας δίδαξε ότι το πρώτο σου χρέος εκτελώντας τη θητεία σου στη Ράτσα είναι να νιώσεις μέσα σε όλους τους προγόνους. Το δεύτερο να φωτίσεις την ορμή τους και να συνεχίσεις το έργο τους. Το τρίτο χρέος να παραδώσεις το γιο τη μεγάλη εντολή να σε ξεπεράσει. Ας παραδώσουμε λοιπόν όλοι μαζί στις επόμενες γενιές μια νέα Παγκρίτιο για την οποία θα είμαστε περήφανοι. Όλοι μαζί για μια νέα Παγκρίτιο. Σας ευχαριστώ. Λοιπόν, θα δούμε σιγά σιγά και τους υποψηφίους για να γνωριστούμε και να γνωριστείτε όλοι μεταξύ σας. Επειδή ο κύριος Πετράκης δεν το έκανε, θα το κάνω εγώ. Ως Πιταράκης τώρα, ο κύριος Πιταράκης. Της Κρήτης η παράδοση, κύριε Πετράκη, αντέχει στους αιώνες. Σπέρνει καρπούς και θρέφεται με αίμα και αγώνες. Καλώς στους αγώνες. Λοιπόν, για να γνωριστούμε τώρα καλύτερα, θα δούμε τους ανθρώπους που στέκονται στο πλευρό του κυρίου Πετράκη και τους έχει διαλέξει και ο ίδιος και θα ξεκινήσουμε από τον ομό Χανίων. Λοιπόν, να δούμε τον κύριο Γιώργο Γρυλάκη να έρθει εδώ μαζί μας. Κύριος Γιώργος Γρυλάκης, υπάλληλος του Γενικού Γραμματέα του Γιώργου. Βασίλης Γυμαράκης. Business manager στα φαρμακευτικά. Χρήστος Δαμιανάκης, δικηγόρος. Μαριλένα Καραβιτάκη, κλινικός φαρμακοποιός. Ο κύριος Σίμος Κωνσταντινίδης, υποναύαρχος εναποστρατεία. Το κοινωνικό ναυτικό. Μιχάλης Μινωτάκης, αθλητικός επιστήμονας, καθηγητής φυσικής αγωγής της σχολής ΙΚΑΡΑ. Εμμανουήλ Μπρέσκας, ιδιωτικός υπάλληλος, πρόεδρος Συλλόγου Κριτών Αμπελοκήπων. Η Ιουλία Νικητάκη, συνάδελφός μου, δημοσιογράφος. Ο Σταύρος Νικηφοράκης, επίσης δικηγόρος. Δυστυχώς για κάποιες ανηλυμένες υποχρεώσεις χρειάζεται να παραμείνει στα χαμηλά. Γιώργος Πατακός, διευθυντής του ραδιοφωνικού σταθμού Κρήτη FM, 97,5 στην Κρήτη. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Παγκρίτιας Ενώσεως από το 2018 και αντιπρόεδρος της Παγκρίτιας Ένωσης Δημοσιογράφων και Μέσων Ενημέρωσης. Άννα Σεϊμένη, υπάλληλος του Υπουργείου Κοινωνικών, ορυχής σύμβουλος στο τοπικό διαμέρισμα της Ανώτερης του Δήμου Σπαθίων. Έως αντιπρόεδρος της Ένωσης των Απενταχούς Φακιανών. Ευαθία Σπανδιδάκη Κουρκουνάκη, ελεύθερη επαγγελματίας. Στυλιανός Ριγίζος, επιχειρηματίας. Αν
Μόνης Χατζημάκης, δικηγόρος. Λοιπόν, τα Χανιά είναι εδώ. Ξεχωριστή αναφορά στην κυρία Ειρήνη Κυριακάκη, φιλόλογο πρόεδρο του Συλλόγου Κριτών του Λαβρίου, η μεγαλόψος, η οποία θα φωτογραφηθεί μόνη μαζί σας. Λοιπόν, να γνωρίσουμε τώρα τους υποψηφίους από τον νομό Ρεθύμνου και θα ξεκινήσουμε από τον Νίκο Αγγελάκη, επιχειρηματία, πρόεδρο του Φόρους Κουρτών Γάρης Μούνερ Βουλιαγμένης Μάρκησας, υπέρχον των δημοσίων σχέσεων στην Ένωση Απαταχούς Κακών. Γρηγόρης Αλισανδράκης, τεχνικός δικτύων ηλεκτρονικών υπολογιστών, μουσικός. Ζαχαρίνια Ανδρεαδάκη, δικηγόρος, πρόεδρος Συλλόγου Ανωτανών Αθήνας, μέλος του Διοικητικού Συμβούλιου Αγγλικού Ενώσεως, ραδιοφωνική παραγωγός. Ο κύριος Νικόλαος Βενιέρης, δυστυχώς απουσιάζει σήμερα, έχει μια ανηλυμένη υποχρέωση, αλλά αυτό δεν σημαίνει να το χειροκροτήσουμε. Άννα Βερνάδου, καθηγήτρια φυσικής αγωγής, δημοτική υπάλληλος, πρόεδρος του Πολιτιστικού Σύλλογου Αρούστα. Μαργαρίτα Γιαναράκη, φοιτήτρια χημικών μηχανικών στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Γιώργος Βουγγεράκης, τραπεζικός υπάλληλος, πρόεδρος του Συλλόγου Ανομεριανών Αθήνας. Μέλος του Διοικητικού Συμβούλου της Ομοσπονδίας Αναπληρωτών Αθήνας. Χρυσή Ιερονιμάκη, ιδιωτική υπάλληλος. Κωνσταντίνος Καραπηδάκης, δικηγόρος Αθηνών. Και γραμματέας Παγκριτίου, μάλιστα. Πολύ ωραία. Μιλτιάδης Κλειδής, επιχειρηματίας. Εφρονία Λαμπαρδάκη, τεχνολόγος ημοδοσίας. Στέφανος Δούλας, χημικός, χοροδιδάσκαλος, μουσικός. Εφροσύνη Πολιτάκη, διοίκηση επιχειρήσεων. Δικαιωτική υπάλληλος, η μονάδα υγείας. Ευσεβίας Πατιδάκη, διοικητικός τέλεχος. Ελένη Φλουρή, εκπαιδευτικός. Χειροκροτήστε τους, είναι όλοι από το Ρέθυμνο, τον Ιωτσίλη και τον Πατιδάκη. Καλή επιτυχία. Λοιπόν, να γνωρίσουμε τώρα τους υποψηφίους από τον νομό Ηρακλείου. Είναι στο Ηράκλειο. Καλή επιτυχία. Ιωάννης Βουλγαράκης, πολιτικός επιστήμων. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου των Ξαναχτών Αθήνας και του Συλλόγου Κουτών Βήρων Εμεζαριανής Παγκρατίου. Είμαστε και γείτονες, κύριε Βουλγαράκη. Ιωάννης Βρέτζος, υπάλληλος ΔΔΕ. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης των Κουτών ΔΕΗ. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Γενιάς ΔΕΗ. Στράτος Δερουκάκης, τραπεζικός υπάλληλος.
Γιώργος Αβουλάκης, συγκρατικός υπάλληλος. Ο Κατερίνη Θεοδωράκη, οικονομολόγος, μέλος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Ελλάδος, πρόεδρος του Ιτών Αγίας Παρασκευής. Μαρία Καρασταμάτη, γλωσσολόγος. Ελευθέριος Κονσουλάκης, λογιστής πολυτεχνικός. Κυριάκος Κοντάκης, επιχειρηματίας. Ελένη Μουτυλάκη, κοινωνική λειτουργός. Η κυρία Θεοδώρα Παπαδάκη, δικηγόρος, μέλος του Διοικητικού Συμβούλου Επαγγελματικής Ενώσεως. Αντιπρόεδρος Επαγγελματικής Ενώσεως Γυναικών. Αριστόδημος Σταματάκης, ασφαλιστικός σύμβουλος. Ο Γιώργος Χαρονιτάκης, ο οποίος δεν είναι εδώ απόψε μαζί μας, αλλά να το ευχηθούμε από καρδιάς καλή επιτυχία. Ένα θερμό χειροκρότημα για όλους τους ψηφίους. Μιχάλη Φαρσάλης, δικηγόρος. Γιώργος Χριστάκης, κοινωνικός ψυχολόγος. Αλέξης Χριστοδουλάκης, επιχειρηματίας. Μιχάλη Ψαλουλάκης, σύμβουλος επιχείρησης. Καλή επιτυχία σε όλους. Καλή μας επιτυχία. Πρώτα εκεί, πρώτα εκεί, πάμε. Γεια σας, όλοι. Καλή μία. Ωραία. Καλή επιτυχία και πάλι. Λοιπόν, για να μην ξεχάσουμε, ψηφίζετε και για την εξαιρετική εκπομπή. Κονσυλάκης, αστυνομικός, πρώην πρόεδρος Συλλόγου Γλυκών Αναλωσίων Σεβιλίου. Εμμανουήλ Μακρυδάκης, οικονομολόγος. Θεόδωρος Μιλωνάκης, επιχειρηματίας. Μύρον Μισηλάκης, οικονομολόγος. Ευτύχιος Ξαρδάκης, υπεύθυνος πωλήσεων σε εταιρεία κριτικών προϊόντων. Χρήστος Ξηλάκης, ιδιωτικός υπάλληλος στην ANEC Lines. Βαγγέλης Παπαδάκης, οικονομολόγος, επιχειρηματίας, πρώην πρόεδρος Κρητών Ηρακλείου. Ανδρέας Ισκοπάτης, χειρουργός, ορθοπαιδικός. Αντώνιος Αμιωτάκης, μηχανικός περιβάλλοντος. Ιωάννης Σνάρης, μέλος κεντρικής αντιπροσωπείας τεχνικού πλημμυντερίου Ελλάδος, στέλεχος εφοδιαστικής αλυσίδας σούπερ μάρκετ. Ολυμπία Κοτσιφάκη Χαλκίδου. Ευτυχία Ψαρουλάκη, δικηγή υπάλληλος. Λοιπόν, καλή επιτυχία σε όλους. Σιγά σιγά να έρθετε και όλοι οι υποψήφοι για να υπάρξει μια μεγάλη οικογενειακή φωτογραφία όλου του συνδυασμού με τον κύριο Πετράκη.
μάσκα, τη μάσκα. Λοιπόν, δεν κινήστε γιατί θα βγάλω δύο τρεις να τις ενώσω έτσι. Λοιπόν, εδώ όλοι, εδώ. Εδώ όλοι. Περίμενε λίγο. Ωραία. Γιώργο εδώ. Η Κρήτη όλη αξίζει. Ποιο κλόνο του βασιλικού, βασιλικού, ποιο κλόνο του βασιλικού. Βασιλικού κόβεις και δε μυρίζει. Κόβεις και δε μυρίζει. Thank you.